Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ταμίλια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Κάνετε. Εσάς και όλους γραφτές. Καλή χρονιά να πούμε. Καλή χρονιά, βέβαια. Υγεία ψυχική και σωματική. Να είστε καλά. Καλή χρονιά πραγματικά να έχουμε. Τώρα, η χρονιά ξεκίνησε χθες. Πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Γεια σας, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξεκίνησε με ένα θέμα για το οποίο βλέπω σήμερα πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, πάρα πολλές απόψεις. Να διήστανται κιόλας οι απόψεις. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο για το συγκεκριμένο θέμα. Ακούσαμε και τον κύριο Γκόγκα. Αύριο θα ακούσουμε και τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον Βαγγέλη, για το θέμα αυτό. Πριν καιρό είχαμε τον κύριο Κολοβό εδώ στην εκπομπή μας, τον ειδικό επιστήμονα, ο οποίος μας είπε όλες τις παρενέργειες και τους υπόϊχους, για τους υπόϊχους μας είχε μιλήσει ο κύριος Κολοβός και το πόσο επηρεάζουν άνθρωπο και ζώα. Και έχουμε και την δική σας τοποθέτηση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο με το δικό σας όχι, εξηγώντας και τους λόγους. Ναι. Με την ευκαιρία να σας πω, επειδή είπατε όντως ότι υπάρχει μια κινητικότητα σήμερα, το κακό είναι ότι πάντα η κινητικότητα υπάρχει την επόμενη μέρα. Το σωστό θα ήταν η κινητικότητα να υπάρχει όλο το προηγούμενο διάστημα. Κυρίως το 13, που όλα αυτά αποφασίστηκαν τότε για όλα τα μήκη και πλάτη εδώ του νομού μας, το 13, αλλά τότε ή κανείς δεν έδωσε σημασία ή κανείς δεν πήρε χαμπάρι τότε τι έχει συμβεί. Κύριε Νατσούλη, θα μου δώσετε 5 λεπτάκια, δεν σας επαναλάβω. Γι' αυτό σας το δελτίο τύπου. Όχι. Θα σας βάλω και κάποιες άλλες παραμέτρους. Ναι. Το δελτίο τύπου υπάρχει αναρτημένο, μπορεί να το διαβάσει όποιος θέλει. Μάλιστα. Μόνο μια διαφορά. Ναι. Γιατί ο κύριος Γκόγκας ισχυρίζεται ότι είναι 5 ή 6 οι ανεμογεννήτριες, εσείς υποστηρίζετε ότι είναι 12. Δεν ξέρω μόνο γι' αυτό σε σχέση και με το δελτίο που βγάλατε. Θα πούμε, θα σας πω. Παρακαλώ. Να απαντήσω πρώτα σε αυτό και μετά θα αναπτύξω το συλλογισμό μου. 12 είναι οι ανεμογεννήτριες, είναι 6 στο δικό μας το μέρος και 6 πιάνουν στη Φλόρινα. Κατάλαβα. Από 2 μεγαβάτι κάθε ισχύ. Ναι. Λοιπόν, για να έχουν και καλή ενημέρωση οι ακροατές μας. Η εταιρεία που μας έκανε τώρα την πρόταση, η οποία σαφέστατα είναι μια σοβαρή εταιρεία, έτσι είναι η εταιρεία Volterra, η οποία ιδρύθηκε το 2010 με συμμετοχή 50-50 με μια ιταλική εταιρεία και της ελληνικής AVAX. Το 2007 η AVAX εξαγόρασε το 50%, είναι πλέον 100% η εταιρεία είναι δική της. Μάλιστα. Το 2019 επίσης η ΔΕΙΑΝ, ΔΕΙΑΝ είναι η ΔΕΗ ανανεώσιμες ενέργειες, μια θυγατρική της ΔΕΗ, η οποία εξαγόρασε δύο εταιρείες ειδικού σκοπού της Volterra, οι οποίες τώρα είναι σε λειτουργία, αν θυμάμαι καλά. Είναι μια τελοκαρνανία και μια στη Βιωτία. Αιωλικά πάρκα, 3 αιωλικά πάρκα. Έχει εξαγοράσει το 45%. Τώρα η νέα υπάρχει. Αυτά γιατί μας τα λέτε, υπάρχει κάποιος λόγος? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός. Ναι, για να ξέρετε ποιος είναι αυτός που έρχεται. Ωραία, έτσι. Τέλεια. Και τώρα έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια μάλλον, υπάρχει και η Volterra Δούκας μονοπρόσωπη ΕΑΕ, η οποία έχει αδειοδοτηθεί για τη γνωστή θέση Δούκας. Εκεί τα 200 περίπου στρέμματα, ναι. Τα οποία εδώ βλέπω, η άδεια της ΡΑΕ βέβαια αναφέρει και δημοτικές ενότητες Αγίων Αργύρων, Αετού, Κλεισούρας και Λεχόβου, είναι δύο δικές μας, αναφέρει και τους Αγίους Αργύρους μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιο κομμάτι εκεί που ανήκει εκεί. Η άδεια πάντως αυτό λέει. Να συνεχίσουμε να πούμε λίγο κάποια γενικά στοιχεία, γιατί γενικά υπάρχουν, φανταστείτε τώρα για τα αεολικά πάρκα, υπάρχουν δύο εταιρείες που περιμένουν, είναι έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 33 και 38 μεγαβάτ αντίστοιχα. Μιλάμε για την Καστοριά, έτσι, για τον ορμό Καστοριά σας μιλάω. Υπάρχουν τέσσερις ακόμα εταιρείες που είναι σε φάση εγκατάστασης, έτσι, το στάδιο αδειοδότησης. Άλλες τέσσερα αιωλικά πάρκα, δύο μικρά, τρία από 3 ΜΒ, ένα 13 και ένα 22 ΜΒ. Τι υπάρχει και σε κατάσταση παραγωγής, είναι άλλες 8 εταιρείες. Εκεί μέσα σε αυτές τις 8 είναι και δύο της Volterra που μας έχει κάνει την προσφορά. Η μία είναι
24 ΜΒ στη θέση Δούκας και υπάρχει και άλλη μία στη θέση Καζάνη, η οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί. Καζάνη ακόμα. Είναι στο Βίτσινο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, υπάρχει άλλα 20 ΜΒ βλέπω εκεί. Ναι. Στην, στο Βίτσι δεν έχει απορριφθεί, κάνω λάθος. Έχει, αυτό. Κάποιες εκτός έχουν απορριφθεί, κάποιες εκεί. Επανέρχονται, ναι, ναι, ναι. Επανέρχονται, δεν είναι... Ναι, ναι, ναι. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Ωραία. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1.800 αιτήσεις για παραγωγή ισχύως 29 γιγαβάτ μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030 στην Ελλάδα προβλέπονται να γίνονται επενδύσεις για 9 γιγαβάτ, που σημαίνει ότι κάποιοι θα μείνουν απ' έξω. Που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος. Ότι λίγες εταιρείες θα πάρουν αυτά τα 9 γίγα. Που σημαίνει συνεκδοχικά για μένα και ως συνδυασμό βέβαια ότι θα μπορέσεις να διεκδικήσεις περισσότερα πράγματα. Ως αναποδοτικά. Σε μια διαπραγματεύση ως αναποδοτικά. Γιατί, εδώ όμως έτσι πώς το παρουσιάστηκε για τον νομό Καστοριά. Σε λίγα χρόνια, ναι. Κύριε Ταμίλια, εδώ θα έχουμε μόνο φτερωτές γύρω-γύρω. Ο κύριος Ευαγγέλου της Μέτρης είναι 84. Μα ή δυνατόν, δηλαδή. Είναι 84 φτερωτές γύρω-γύρω. 84 γύρω-γύρω, έτσι. Αυτές που είναι τώρα, έτσι, που υπάρχουν στην τυρά, είτε διαδιοδότηση, είτε τα λοιπά. 84. Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί κάποια στιγμή, το έχω πει πολλές φορές, σε ένα τραπέζι να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Όταν λέω όλοι μαζί, είτε η αντιπεριφέρεια και η περιφέρεια, να ξέρουμε τι θα γίνει. Που ειδικά αυτές οι ανεμογεννητρές δεν έχουν και θέσεις εργασίας καθόλου, δηλαδή. Μηδαμινά πράγματα. Μόνο στο στάδιο της κατασκευής. Ναι, κάποιες συντηρήσεις, κάποια. Μετά. Το στάδιο κατασκευής. Ναι. Η επιστολή αυτή από την εταιρεία έχει παραλυφθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου 4/11 του 2019. Δηλαδή, μιλάμε για ένα χρόνο πάνω από ένα χρόνο πριν. Ναι. Οπότε, αφού είχαμε από τόσο νωρίς την επιστολή, θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε πού θα βάλουμε. Γιατί δεν λέμε όχι, όχι σε όλα. Ναι, ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά με μέτρο και ανάπτυξη, όχι άναρχη. Και εκεί αυτή που δεν επηρεάζεται περιβάλλον, άνθρωπος, ναι, και ζώα τουλάχιστον. Αυτή την άναρχη ανάπτυξη, ναι, θα αυτή να την αλλάξει το νέο χωροταξικό το οποίο περιμένουμε. Ναι. Πέρσι τον Απρίλιο του 2020 έχει υπογραφεί η σύμβαση. Ναι. Η παράδοση είναι μέχρι τις 36 του 2021, ναι, για η εταιρεία που το έχει αναλάβει. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια. Η χωροθέτηση μιας οικονομικής δραστηριότητας είναι εξίσου σημαντική με την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύξεις. Και για τη σύμβιωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και για την περιοχή την οποία εγκαθίσατε. Ο χωρικός σχεδιασμός που περιμένουμε θέλει να φέρει αυτήν την ισορροπία. Χωρίς αυτήν την ισορροπία, είναι όπως είπατε και εσείς, θα γυρνάμε γύρω-γύρω και παντού θα βλέπουμε ανεμογεννήτριες. Δεν νομίζω να είναι αυτός ο σκοπός. Και σας είπα ότι υπάρχουν αιτήσεις και 29 γίγα, ενώ μόνο 9 θα εγκριθούν. Μάλιστα. Δηλαδή, να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, όπως έγινε στην αρχή με τα φωτοβολταϊκά, που τώρα υπάρχουν μέρη που δεν υπάρχει καλλιεργήσιμη γη γιατί έχουν μπει παντού φωτοβολταϊκά. Πέστε το. Και έχουμε χάσει την αγροτική μας ανάπτυξη. Θα εισάγουμε τα πάντα σε λίγο. Όλα χρειάζονται μια λογική ανάπτυξη. Μάλιστα. Για την περίπτωση τώρα της κλεισούρας, πιστεύετε ότι θα είναι από τα έργα που θα γίνουν ή που δεν θα γίνουν τελικά? Μια και αναφέρατε τους σχετισμούς με τα γιγαβάτ τα οποία τελικά θα πραγματοποιηθούν στη χώρα και με αυτά που δεν θα πραγματοποιηθούν. Είναι αυτό, κάτι για, ναι, το οποίο όντως πιστεύετε ότι θα γίνει? Δεν μπορώ να σας απαντήσω δεν με βεβαιότητα σε αυτό. Γιατί, γιατί εκεί οι άνθρωποι περιμένουν. Παρακάτω, ναι. Το λέω αυτό. Ναι, γιατί ο κύριος Γκόγκας μας έλεγε νωρίτερα ότι οι άνθρωποι περιμένουν και είπαν το ναι γιατί θα έχουν φθηνότερο ρεύμα. Βλέπετε, μπαίνουν αυτά τα ανταποδοτικά ή η ενοικίωση από την άλλη των στρεμάτων αυτών, ναι, με τα έσοδα που θα έχει ο Δήμος. Τα ανταποδοτικά δεν είναι μόνο τα έσοδα, πρέπει να κοιτάξουμε και ναι, τη ζημιά θα κάνουμε. Εσείς λοιπόν για αυτή την περίπτωση πιστεύετε ότι τα ενοίκια που θα πάρει ο Δήμος και το φθηνότερο ρεύμα που θα πάρουν οι κάτοικοι αξίζουν τον κόπο για να δώσουμε αυτές τις εκτάσεις στην εταιρεία να παράγει αυτό το ρεύμα? Θεωρώ ότι είναι λίγα. Θεωρείτε ότι είναι λίγα? Ακριβώς, ναι, ναι. Και να πούμε εδώ ότι ξεκίνησε, ας πούμε, μια τιμή όπως ξεκίνησε και τα φωτοβολταϊκά κάποτε πολύ ψηλά, με 105, ναι, ευρώ το μεγαβάτ, πήγαν, ναι, σε 98. Τώρα οι τελευταίοι διαγωνισμοί που γίνανε πήγαν στα 56 ευρώ το μεγαβάτ. Ναι. Με όλη αυτή την παραγωγή, την διαθέσιμη που θα υπάρχει. Όσο μεγαλώνει η παραγωγή, μειώνεται στα 30, η τιμή. Ναι, μπορεί, ναι, να φτάσει 25 στα 30. Δηλαδή, και αυτά που περιμένουμε να πάρουμε να είναι πολύ λιγότερα. Αν θυμάμαι καλά,
μου είπαν ότι κοντά για 2 μήνες λειτουργίας, το 2019 το υλικό πάρκο που είναι σε λειτουργία, είχε γύρω στις 9.000 ανταποδοτικά για τους 2 μήνες. Μάλιστα. Ας πούμε δηλαδή το χρόνο είναι 54, 60, 70, αν κοντά στο δίμηνο ήταν 9.000. Δεν ήταν το μήνα, που σημαίνει ότι είναι πολύ λιγότερα από αυτά που περιμέναμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έρχονται και άλλα πέρα από την κλεισούρα. Μας είπατε όλα τα σχέδια που υπάρχουν. Ναι. Δικαιολογείτε το δικό σας όχι, γιατί εσείς είπατε όχι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα συμβεί με αυτό επίσης, το θέμα. Κύριε Νατσούλη, να σας πω κάτι, για να μην φτάσουμε σε άλλα άκρα. Τώρα αυτό το έργο το συγκεκριμένο των 24 MW είναι 12 σε εμάς και 12 στη Φλόρινα. Έγιναν 6 και 6. Ναι, 12 μεγαβάτ και 12. 6 γεννήτρες και 6 και 6 γεννήτρες. Ναι, είσαμε την απορία, ναι. Ναι, ναι. Τώρα, έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον όμορο Δήμο. Δηλαδή, άλλα θα ζητάμε εμείς, άλλα θα ζητήσουν αυτοί. Λέτε στα ανταποδοτικά. Στα ανταποδοτικά. Δεν πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και αύριο μεθαύριο και με τους, εδώ, με τους ιδιμώτες μας. Με τον Δήμο Ρεστίδος, οι κορυφογραφές είναι, τις μοιραζόμαστε. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική στη διαπραγμάτευσή μας. Έχει γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η εταιρεία με κάθε περιοχή διαπραγματεύεται ξεχωριστά, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, αν θέλουμε για να πάρουμε περισσότερα, να συνοούμαστε για το τι ακριβώς γίνει, το ξέρω αυτό γιατί έχουμε και τη δική μας περίπτωση στο Κοσταράζ, την επαναλαμβάνω, που την είδα λίγο πιο κοντά εκεί να δω τι συμβαίνει. Διαπραγματεύονται, μάλλον. Για να φτάσουν να διαπραγματευτούν έπρεπε στη δική μας περίπτωση, ας πούμε στο χωριό, να φτάσει η ιστορία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να παρευρεθεί για πρώτη φορά εκεί εκπρόσωπος της εταιρείας και για πρώτη φορά εκεί, χωρίς να έχει ποτέ επισκεφτεί τα δικά μας μέρη, να υποσχεθεί κάποια πράγματα τα οποία πολύ σωστά τότε ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους είχε πει: ωραία τα λέτε εδώ κύριε εκπρόσωπε, ελάτε να τα υπογράψουμε στο Άργος. Ακόμα να πάνε. Ναι, επίσης να σας πω, επειδή είπατε για το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχω την εντύπωση, χωρίς να θέλω είναι να... Είναι γνωμοδοτικό όλα τα... Ναι, και το Περιφερειακό και εσείς όλοι. Ότι ναι, και το Περιφερειακό έχει πάρει ομόφωνη απόφαση όλες οι παρατάξεις, ότι θα είναι κατά τόσο μεσής, 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 ότι θα είναι... Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.